centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Παρά κυρία Θεοχάρη, γεια σας και πάλι. Γεια σας κύριε Νατσούλη και πάλι. Μπορείτε να πάρετε και εκπομπή στο σταθμό μας αν θέλετε. Λοιπόν, είναι δύσκολες μέρες. Είστε από τα πρόσωπα των ημερών αναμφίβολα και κακώς και νωρίτερα δεν είναι, αλλά και εγώ ήμασταν για το θέμα των αγροτών, δεν πειράζει ναι, όμως. Ναι. Δεν πειράζει. Ναι. Δεν ξέρω αν γι' αυτό έχουμε κάτι μέχρι τώρα σε εξέλιξη από την ώρα που μιλήσαμε. Όχι. Ωραία. Ισχύει ό,τι είπαμε. Πάμε λοιπόν λίγο στο θέμα αύριο της λαϊκής. Πώς θα γίνει η λαϊκή αύριο, γιατί νυφοπάζαρο δεν θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς, φέτος. Δυστυχώς. Θα έχουμε ή νυφοπάζαρο εδώ στο σταθμό, να ξέρετε πάντως, για πρώτη φορά. Θα κάνουμε εδώ τη Μεγάλη Πέμπτη ή νυφοπάζαρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει αύριο λοιπόν και γιατί το λέω αυτό. Γιατί μας τηλεφώνησαν παραγωγοί, έχουν δώσει μεροκάματα, έχουν μαζέψει τα κυπευτικά τους και λέει τι θα γίνει τώρα αν δεν γίνει λαϊκή αύριο. Κυκλοφόρησαν κάποια πράγματα στη λαϊκή του Άργους. Θέλετε να διευκρινίσετε τι θα γίνει αύριο? Βεβαίως, κύριε Ρατσούλη. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Η λαϊκή θα γίνει κανονικά. Κανονικότατα. Βεβαίως, οι οδηγίες που έχουμε και από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, νομίζω και όλοι ακούνε καθημερινά τις ειδήσεις. Θα γίνει κανονικά η λαϊκή, φυσικά με τα μέτρα που θα πρέπει να το ακολουθήσουν ως τώρα όλοι οι παραγωγοί. Τα 10 μέτρα λοιπόν ισχύουν. Τα 10 μέτρα. Σωστό. 10 μέτρα. Τα 10 μέτρα, υπενθυμίζω, είχαν μπει στα περιοριστικά μέτρα της και αλλιώς της Καστοριάς. Αφού πάμε για παράταση, συνεχίζονται και τα 10 μέτρα, ό,τι είχε ανακοινωθεί τότε. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάποια πράγματα. Μάλιστα. Παράκληση, κανένα αυτοκίνητο, είτε παραγωγών, είτε πολιτών, να μην υπάρχει μέσα στο χώρο, διότι λίγο της ιδιαιτερότητας της Μεγάλης Τετάρτης, ίσως θα είναι περισσότεροι οι πολιτές και θα πρέπει να έχουν τον απαιτούμενο χώρο μεταξύ τους. Άρα κανένα αυτοκίνητο στη λαϊκή πριν τις 7.30 μέσα το πρωί. Σωστό, πολύ σωστό. Μέσα. Αν δούμε ότι έρθουν, ο αριθμός των πολιτών μεγαλώνει, φυσικά μέσα στα πλαίσια πάντα του νόμου, δηλαδή του 50% των πολιτών που μας δίνει ο νόμος το περιθώριο να έχουμε, μπορεί να επεκταθούμε και δίπλα στο εμπορικό. Προς την περιοχή του εμπορικού που ήταν... Και δεν είναι. Γι' αυτό και κάνω παράκληση και για τα αυτοκίνητα, είτε είναι ιδιωτών είτε είναι επαγγελματιών, αύριο να μην είναι παρκαρισμένα. Υπάρχουν και κάποιοι που στείλουν από το βράδυ, ήταν τα βιομηχανικά που έστειλαν από το βράδυ. Ήταν τα βιομηχανικά, παρόλα αυτά έστειλαν και κάποιοι. Εννοείται ότι η αστυνομία θα κάνει περιπολίες, απαγορεύεται το βράδυ. Δεν υπάρχει περίπτωση το βράδυ να στήσετε κάτι, παιδιά, αν έχετε στο μυαλό. Αλλά αυτό που γίνεται παράκληση αυτή τη στιγμή είναι προς όλους τους παραγωγούς, δεν θα μπει κανένα αυτοκίνητο στη λαϊκή αγορά πριν τις 7.30. Έτσι, μπράβο. Και φυσικά όλοι θα τηρήσουν την απόσταση των 10 μέτρων. Τα γάντια, τις μάσκες και ό,τι άλλο προβλέπεται για την ασφάλεια των λαϊκών αγορών. Έτσι ακριβώς. Αν είναι πολλή παραγωγή αύριο, θα επεκταθούμε, λέει η κυρία Χιωδοχάρη, και στο χώρο του πάρκινγκ προς το εμπορικό κέντρο. Ιδιωτικά αυτοκίνητα, γιατί είδαμε και αυτά να παρκάρουν άλλες Τετάρτες. Και ιδιωτικά. Βρήκαν και ένα χώρο και πάρκαραν και ιδιωτικά αυτοκίνητα. Απαγορεύεται και αυτά αύριο να μπουν από τις 7.30 μετά στη λαϊκή. Έτσι ακριβώς. Θα παρακαλούσαμε. Είναι μία μέρα. Αυτοί που θα τα αφήσουν από το βράδυ. Εντάξει. Θα δούμε τώρα. Δεν ήταν. Την προηγούμενη φορά δεν είχε, κύριε Νατσούλη. Όχι. Κύριε Θεοχάρη, αν και χθες που είχε μια πολύ πιο όμορφη μέρα, σήμερα μας λείπει λίγο και ο ήλιος, ήταν χαρά Θεού, περπατούσα το απόγευμα να έρθω εδώ στην απογευματινή μας εκπομπή, είναι εκτακτή, και αυτή η ερημιά της πόλης με τέτοια ημέρα σε πιάνει πραγματικά, λες, σε πιάνει κόμπο στο... Σου πλακώνει την ψυχή. Σου πλακώνει την ψυχή. Τόσο όμορφη πόλη. Και να μην μπορεί να χαρεί αυτές τις μέρες κανένας έξω πουθενά. Πίστευτε. Θα κάνουμε λίγο υπομονή. Το μεγάλο κομμάτι το φάγαμε. Φτάνουμε στο τέλος. Άντε να δούμε. Έτσι. Άρα, λοιπόν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει ανώδυνο. Ο Δήμαρχος είναι συνέχεια σε επικοινωνία, ειδικά με την περιοχή της καραντίνας. Προσπαθούμε να λύσουμε τα πάντα. Πού είναι σήμερα, τον ψάχνουμε όλοι σήμερα. Και τώρα τον να σας πω που είναι τώρα. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να αντιθεί αναλόγως για να μπει στην καραντίνα.
Α, θα ντυθεί σήμερα με τις ειδικές στολές για να μπει μέσα στα φωτιά της καραντίνας. Πρέπει, ναι, γιατί κάποια στιγμή είναι και ο αντιδήμαρχος μαζί, νομίζω, της Καστεριό, προσπαθεί να κάνει να μπει μέσα στην καραντίνα. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Απλά, ναι, απλά προσπαθούμε και εμείς να τηρήσουμε κάποιους κανόνες. Αυτά λοιπόν για τη λαϊκή. Ωραία. Να ξέρει, να κανονικά όλοι... λοιπόν οι λαϊκοί να μας ακούν η παραγωγή, αλλά δεν θα μπει κανένας μέσα πριν τις 7.30. Εκεί θα είναι και η αστυνομία το πρωί, θα είναι και η κυρία Θεοφάρη. Αυτό να γνωρίζω, θα είμαστε, θα είναι και οι υπάλληλοι από το Δήμο και οι συνεργάτες μου και εγώ προσωπικά, οπότε θα δούμε αν όντως τηρούν τα μέτρα. Εάν δεν τηρηθούν τα μέτρα, η αστυνομία θα αναγκαστεί να πάρει τα δικά της μέτρα, κύριε Νατσούλη. Ωραία. Αυτό τα λέμε από σήμερα για να ξέρουμε τι θα γίνει αύριο και να ξέρει και ο κόσμος που θα θελήσει να κατέβει με το β' που θα πατήσει το αντίστοιχο για την λαϊκή αγορά, έτσι. Και για τον κόσμο να ξέρει τι θα γίνει κανονικά και για τους πολίτες φυσικά. Σας ευχαριστούμε για δεύτερη φορά. Να είστε καλά για την Νατσούλη. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση.